Κύριε Υπουργέ, ο σεισμός στην Κρήτη ανέδειξε την παντελή έλλειψη αντισεισμικής θωράκισης των σχολικών κτηρίων, παρόλο που είναι γνωστό ότι η Κρήτη είναι από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης. Συγκεκριμένα έχουν υποστεί ζημιές πολλές σχολικές μονάδες σχεδόν σε όλους τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ακόμα και σε άλλες περιοχές εκτός νομού, όπως το γυμνάσιο και στο λύκειο στο Τζερμιάδο Λασιθίου. Σημαντικός αριθμός σχολείων έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και χρειάζονται βαριές επισκευές. Ειδικά στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, όλα τα σχολιά έχουν κρυθεί ακατάλληλα. Πιστεύει πραγματικά κάποιος ότι δίνουν λύση στις υπάρχουσες ανάγκες οι 22 προκατέθουσες που έχουν έρθει στα δύο δημοτικά Αρκαλοχωρίου και στο Θραψανό και οι επιπλέον 40 που προγραμματίζονται να έρθουν ή οι 3-4 προκατέθουσες που ήρθαν τη βδομάδα που πέρασε στο γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου και αφού οι ίδιοι οι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν αντέχουν άλλο την τηλεκπαίδευση που πραγματοποιείται, όπως λένε, μέσα σε πρόχειρα καταλύματα, αυτοκίνητα ή σπίτια με σημαντικές φθορές. Ήδη εμφανίστηκαν προβλήματα με την εγκατάσταση κατασκευή των αιθουσών, για παράδειγμα στο Θραψανό, που έβαλε νερά μετά από νεροποντί. Υπάρχουν μαθητές που διαμοιράζονται σε άλλα σχολεία ή μεταφέρονται προσωρινά σε άλλα κτίσματα, ακατάλληλα, με απαράδεκτες συνθήκες λειτουργίας, όπως το 7ο, το 24ο, το 31ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, το Δημοτικό Επισκοπής, Νηπιαγωγείο Σκοτεινού, Γυμνάσιο Λύκειο Τζερμιάδου. Επίσης, παραμένουν κλειστά τα σχολεία του ευαίσθητου χώρου της ειδικής αγωγής, όπως είναι το ΕΚ Τυμπακίου, το ειδικό δημοτικό, το ειδικό νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για παιδιά και γονείς. Το αποτέλεσμα είναι ότι μετά από χρόνια αδιαφορία όλων των κυβερνήσεων γίνονται μπαλώματα. Γιατί? Για να καλύψετε κυβερνητικές ανεπάρκειες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι την ύφη την πληρώνουν οι μαθητές, διότι πολλά σχολεία είναι εκτός διαζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Νηπιαγωγείο Τεφελίου, Γυμνάσιο Τεφελίου, Δημοτικό Σχολείο Καμαρών, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου. Και οι μαθητές, όπως σας είπα, καλούνται να συμμετάσχουν στο μάθημα μέσω WebEx από τα τσαντήρια και από τα αυτοκίνητα. Είναι απαράδεκτη η απόφαση λειτουργίας της τηλεκπαίδευσης στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχει ήδη εμπειρία των 2 χρόνων τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας που οδήγησε σε τεράστια μαθησιακά κενά. Είναι πραγματικά τραγέλαφος, όπως αναφέρουμε επιστολή προς εσάς, και οι μαθητές της 3ης Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου και η επιστολή της Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Κρήτης και των Συλλόγων Γονέων των Σχολείων 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ του Αρκαλοχωρίου, θα τα καταθέσω στα πρακτικά, το γεγονός ότι τα παιδιά τους δεν έχουν σπίτι, ζουν σε ένα οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον που αδυνατεί να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Διαβάζουν στις σκηνές. Είναι ντροπή. Και την άλλη λέμε για την εκπαίδευση. Το 1ο ΕΠΑΛ Αρκαλοχώριο έχει 150 παιδιά. Τι θα γίνουν? Περιμένουν οι κίσκους. Οι κίσκους δεν βλέπουν. Οι μαθητές λοιπόν στις σεισμόπληκτες περιοχές και ειδικά στο Δήμο Μηνώα είναι διπλά άστεγοι με όλα τα σύνθετα ψυχοκοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα. Σας ρωτάμε πώς υπό αυτές τις συνθήκες τα παιδιά της τρίτης τάξης στο τέλος φετινής χρονιάς θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Γονείς λοιπόν, μαθητές, ζητούν να δώσετε άμεσες λύσεις στην ασφαλή στέγαση και τη διαζώση σε εκπαίδευση των μαθητών. Διεκδικούν την άμεση ανέργεση νέων σύγχρονων ασφαλών κτηρίων. Για όλα λοιπόν τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, πρέπει να μας απαντήσετε σε ποιες κατεπίγουσες ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση για την άμεση διασφάλιση όλων των κατάλληλων υποδομών που θα πληρούν με ασφάλεια τη συνέχεια της διαζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να μην χαθεί ούτε μία ώρα μάθημα, σύμφωνα με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του γονεϊκού κινήματος. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των ελέγχων όλων των σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και συνολικά της Κρήτης? Να εξασφαλιστεί με κρατική χρηματοδότηση η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών, η αποκατάσταση που θα αντιμετωπίζει τα στατικά προβλήματα των κτηρίων και την αντισεισμική τους προστασία σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς και όχι μπαλώματα. Και ταυτόχρονα για να προχωρήσει άμεσα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος η ανέγεση νέων σύγχρονων ασφαλών κτηρίων με 100% κρατική χρηματοδότηση και όχι ΣΔΗ. Να σταματήσει την εκπαίδευση. Και ειδικότερα για την τρίτη ηλικίου, πρέπει να το δείτε κι εσείς, αφορά βέβαια και το Υπουργείο Παιδείας, αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να συνεργαστούν τα δύο Υπουργεία, η τρίτη ηλικίου να υποστηριχθεί με ενισχυτική διδασκαλία και να υπάρξει ποσόστοση για αυτά τα παιδιά στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόνο ένα σχόλιο πριν απαντήσω για την τελευταία αναφορά σας, κύριε Βουλευτά. Πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε δείξει και στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, ότι τους μαθητές, ειδικά της τρίτης λυκείου, που αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα, είμαστε εκεί να τους στηρίξουμε. Και αναφέρω ως παράδειγμα την περίπτωση των σεισμών στη Θεσσαλία. Είμαστε σε συνεννόηση, θα δούμε τι θα πρόκειται να υπάρξει για αυτή την περίπτωση στο μέλλον, γιατί ο σεισμός δεν είναι κάτι πρόσχερο, είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί για πάρα πολύ καιρό τους ανθρώπους που χάνουν τις κατοικίες τους. Έρχομαι τώρα στο θέμα της ερώτησης. Έχω αναφερθεί και σε προηγούμενη επίκαιρη ερώτηση για την υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει την εκπαίδευση στα παιδιά μας μέσα σε ασφαλείς και διαδραστικές αίθουσες διδασκαλίας. Η δημόσια παιδεία είναι από τις πλέον κεντρικές υποχρεώσεις της πολιτείας, λοιπόν. Δεν συζητάμε το θέμα της υποχρεωτικής ύπαρξης ενός αποδοτικού περιβάλλοντος στο οποίο διδάσκονται οι μαθητές, αλλά το πώς θα συνεισφέρουμε όλοι για να διασφαλίσουμε όσο δυνατόν καλύτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων της Κρήτης που επλήγησαν από το σεισμό. Πράγματι, ο σεισμός της 27 Σεπτεμβρίου και η μετέπειτα σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη δημιούργησε προβλήματα σε υποδομές, με αποτέλεσμα μεγάλους αριθμούς σχολείων να κρυθούν σε πρώτη φάση ακατάλληλα, έπειτα από το ταχύ οπτικό έλεγχο που διενήργησαν στις πληγές περιοχές τεχνικά κλιμάκια μηχανικών της εταιρείας κτηματικές υποδομές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έστειλε η ΚΤΥΠ, τα οποία καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής, 157 σχολεία κρύθηκαν κατάλληλα και 34 σχολεία ακατάλληλα, με διαφορετική διαβάθμιση ανάλογα με το αν παρουσίαζαν ελαφρές, εκτεταμένες ή βαριές βλάβες. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρω ότι την αμέσως επόμενη μέρα, στις 28 Σεπτεμβρίου, χρηματοδοτήσαμε από το πρόγραμμα που έχουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών το Δήμο Μινώα Παιδιάδας με το ποσό των 800.000 ευρώ και το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων με το ποσό των 200.000 ευρώ, και έπεται και νέα χρηματοδότηση. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους δημάρχους. Είμαστε δίπλα τους για να εξετάσουμε με κάθε προτεραιότητα τα αιτήματα που θα προκύψουν για να καλύψουμε όλες τους τις ανάγκες. Όσον αφορά τη σημερινή λειτουργία των πληγέντων από το σεισμό σχολείων, καταθέτω στα πρακτικά τα σχετικά έγγραφα των Δήμων της Κρήτης, καθώς και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ορισμένα σχολεία μετεγκαταστάθηκαν σε άλλα σχολικά ή δημοτικά κτίρια και έχουν τοποθετηθεί 22 προκατασκευασμένες αίθουσες και αναμένονται επιπλέον 40 αίθουσες ως τα τέλη Οκτωβρίου. Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει ήδη οι επισκευές των μικρότερων ζημιών και έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε 4 σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, έπειτα από τη δημοπράτηση των σχετικών έργων από την ΚΤΥΠ. Και έπεται φυσικά και συνέχεια. Στόχος είναι να αποκατασταθούν πλήρως όλες τις ζημιές, το συντομότερο δυνατό, και σίγουρα οι προκατασκευασμένες αίθουσες αποτελούν προσωρινή και μόνο λύση. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στο θέμα της πρόληψης. Αυτή είναι η αρχή της ουσιαστικής λύσης των προβλημάτων. Το θέμα του αντισεισμικού ελέγχου είναι ένα θέμα που απασχολεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Το έχουμε ήδη προβλέψει στο πλαίσιο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, όπου υπάρχει πρόσκληση ΑΤΑΦ 11, δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας. Και ήδη έχουν ενταχθεί 5 προτάσεις των Δήμων Μινώα Παιδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτινας, Ανογείων και Αγίου Βασιλείου, συνολικού ύψους 759.500 ευρώ. Αναφέρω ότι σε στάδιο αξιολόγησης βρίσκονται και λοιπές προτάσεις της περιφέρειας Κρήτης. Επομένως, έργα γίνονται, χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί είναι ενεργοί και κάθε Υπουργείο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έχει στηρίξει και θα συνεχίσει να στηρίζει τους πληγέντες. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι σε μία μέρα μόνο δεν μπορεί να βγάλουμε τα όλα τα προβλήματα, να τα αντιμετωπίσουμε και να γίνουν νέα κτίρια. Σε ορισμένα σχολικά κτίρια χρειάζεται περισσότερη και μεγαλύτερη προσοχή για να γίνει σωστή αποκατάσταση και όχι μεριμέτια, όπως σωστά είπατε, τα οποία θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών. Από την άλλη πλευρά, προφανώς κατανοούμε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στις οικογένειες και τους μαθητές τους ίδιους από την αλλαγή που έχει συμβεί. Είναι προσωρινή η κατάσταση, αλλά θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος για να λυθεί οριστικά. Και ένα τελευταίο πολιτικό σχόλιο με την αρχή σας, κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω από την πρωτολογία σας να εννοείται ότι η ΚΤΥΠ μπορεί να προσφέρει περισσότερους οικίσκους άμεσα και δεν το έκανε. Δουλεύει γι' αυτό και μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα προσφέρει και τα υπόλοιπα που μπορεί. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω εάν έχετε αντιληφθεί το μέγεθος της καταστροφής. Εγώ σας έδωσα μία τάξη μεγέθους. Καταρχήν μόνο για τα σχολικά κτίρια, έτσι, δεν αναφέρομαι σε άλλα, γιατί αφορούν άλλα υπουργεία κτλ. Λοιπόν, το μέγεθος της καταστροφής των σχολείων είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που εσείς παρουσιάσατε ως άμεση λύση με τις 22 προκάτ που έχετε στείλει ή τα όποια μέτρα λέτε ότι θα πάρετε στο μέλλον. Πρέπει να σταματήσουν έτσι τα μεγάλα λόγια. Γιατί ξέρετε, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν εγκληματίσει πάνω στο ζήτημα αυτό, ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, μιας διαχρονικής υποχρηματοδότησης και των Δήμων
και των σχολικών κτίριων, των σχολικών επιτροπών, έτσι. Και ποτέ μα ποτέ δεν έγιναν ουσιαστικές αντισεισμικές μελέτες και ενισχύσεις. Πάντα σύμφωνα με τον υπάρχοντα αντισεισμικό κανονισμό και κανονισμό επεμβάσεων. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κτηριολόγια. Δηλαδή το στοιχειώδες, το απλό. Αν υπάρχουν κτηριολόγια, δεν υπάρχουν κτηριολόγια. Τι συζητάμε από εκεί και μετά. Δηλαδή αντί το κράτος να έχει την πλήρη ευθύνη και υποχρέωση για την παροχή δημόσιων, δωρεάν, σύγχρονων και ασφαλών σχολείων, πέρασε η αρμοδιότητα συντήρησης και επισεβαίωσης των σχολείων στην ευθύνη των Δήμων. Και λέτε τώρα ότι δώσατε. Προσέξτε, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, δηλαδή άμα δεν ξέρει κάποιος σταθμούς, σου λέει έδωσαν 800.000 ευρώ και 200.000 ευρώ στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Τίποτα, ντροπή. Ντροπή, κύριε Υπουργέ, ψίχουλα. Δηλαδή είναι δυνατόν με 800 και 200 αντίστοιχα οι δύο Δήμοι να κάνουν, προσέξτε, να λύσουν το πρόβλημα των σχολικών κτηρίων, να κάνουν κατεδαφίσεις σε τιμόρροπων κτηρίων, κατολισθήσεις δρόμων. Μιλάμε τώρα εδώ, δεν θέλει 800.000, δεν θέλει πάρα πολλά λεφτά. Εκατομμύρια για να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες, οι άμεσες, όχι μακροπρόθεσμες. Είναι άλλο ζήτημα το θέμα των μακροπρόθεσμων αλλαγών. Και παρόλο που ακολουθείτε μια τέτοια πολιτική, έρχεστε και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, διαλύσατε τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, φτιάξατε την ΚΔΙΠ ΑΕ, η οποία βέβαια έχει πλήρως αποδυναμωθεί, γιατί πρέπει να προωθηθούν τα εμπορευματοποιημένα σχολεία με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όλα αυτά λοιπόν μαζί δημιουργούν μια επικίνδυνη, θα έλεγα, χαοτική κατάσταση για τη σχολική στέγη, ειδικά τώρα μετά το σεισμό. Την κυβέρνηση, επιτρέψτε μου, δεν την ενδιαφέρει να δώσει λύσεις στα χρόνια προβλήματα και στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Την ενδιαφέρει η τιμωρητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ο διασυρμό της στα δικαστήρια. Την ενδιαφέρουν οι συγχωνεύσεις εκατοντάδων τμήματων στα σχολεία όλης της χώρας, ακόμα και σε επιβαρημένες περιοχές, όπως τη σεισμόπληκτης περιοχής της Κρήτης, που τουλάχιστον εκεί έπρεπε να πείτε ότι αναστέλλονται. Τουλάχιστον αυτό, ούτε αυτό καν δεν κάνατε. Δεν μιλάμε για αναστολή, μιλάμε για μια απαράδεκτη διάταξη, η οποία πρέπει να καταργηθεί εδώ και τώρα. Αυτό λοιπόν είναι το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης. Γι' αυτό και ο κόσμος με δυσπιστία βλέπει αυτά τα οποία λέτε. Διότι δεν βλέπει φως. Δεν βλέπει φως από τις υποσχέσεις, από τα λόγια που δίνεται είτε από το έδρανο εκεί το υπουργικό, είτε από τις τηλεοράσεις, είτε από τα πήγαινέλα στην Κρήτη και του Πρωθυπουργού, ο οποίος έδειξε το δάχτυλο στους κατοίκους και τους λέει «Εσείς θέτε που οικοδομήθηκε το Αρκαλοχώρι έτσι. Οι γονείς θένε, οι μαθητές θένε που πέσανε τα σχολικά κτίρια». Ποια σχολικά κτίρια, αυτά που ποτέ δεν παραδόθηκαν. Αυτά, κύριε Υπουργέ, που κανένας εργολάβος ποτέ δεν παρέδωσε στο ελληνικό δημόσιο. Και φτάνει στο σημείο ο Πρωθυπουργός να δείξει με το δάχτυλο ότι φταίνε οι γονείς, φταίνε οι μαθητές, φταίνε οι κάτοικοι για το έσχος αυτό που υπάρχει όχι μόνο στο Αρκαλοχώρι, σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εμείς επαναφέρουμε τα ζητήματα ότι πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να διασφαλίσει όλες τις κατάλληλες υποδομές με ασφάλεια να συνεχιστεί η διαζώς εκπαιδευτική διαδικασία. Να εξασφαλίσει ακόμα και δωρεάν μεταφορά μαθητών. Διότι μετακόμισαν κάποια σχολεία, πήγαν από το ένα σχολείο στο άλλο. Πώς θα μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν πρέπει να υπάρχει μια μεταφορά, ειδικά στα σχολεία. Στα ειδικά σχολεία πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Ή να εξασφαλίσετε δωρεάν γεύματα στα σχολεία αυτών των περιοχών, των σεισμόπληκτων περιοχών. Δεν έχει εξασφαλιστεί τίποτα από όλα αυτά. Και φυσικά επανέρχομαι στο ζήτημα ότι πρέπει να υπάρξει ενισχυτική διδασκαλία, επιπλέον νικής και για αναγνωστήρια. Και φυσικά κρατάμε το θέμα της ποσόστοσης για τα παιδιά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό που είπατε το κρατάμε. Εν πάση περιπτώσει χρειάζεται μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, άμεση, βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, που αφορά το θέμα των σχολικών κτηρίων στη χώρα, ειδικά στην Κρήτη, ειδικά στην περιοχή τη σεισμόπληκτη, για να λυθούν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.